σχετίζει με το συνολισμό αυτό που έρχεται να προετοιμάσει τη μεγάλη απεργία και το μεγαλειώδη συλλαλητήριο στις 28 του μηνός, την ημέρα του δυστυχήματος των Τεμπών, ενάντια στις πολιτικές που έφεραν αυτό το αποτέλεσμα, ενάντια στο όλο και αυξανόμενο αποπληκτικό κόστος ζωής και του εργατικού μεσαίου που βιώνουμε. Βρισκόμαστε εδώ μετά από συνεχόμενες εβδομάδες κινητοποιήσεων φοιτητών, εργατών, αγροτών και του εργαζόμενου λαού, με καταλήψεις που κλείνουν έναν ολόκληρο μήνα και μπλοκ αγροτών σε όλη την Ελλάδα, ενάντια σε μια αντιλαϊκή πολιτική αυτοίς και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, που φαίνεται όλο και πιο ξεκάθαρα πώς βάζει τις ανάγκες του λαού της πάντα στη δεύτερη μοίρα, κάτω από τις σφαίρες της δικής τάξης, με τον όλο και αυξανόμενη συμμετοχή της χώρας μας στις συμπεριαλιστικές διώξεις των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ. Όντας η πρώτη χώρα που έστειλε ενίσχυση στην Ουκρανία, αλλά και πολεμικό εξοπλισμό στο Ισραήλ για τον εμφανισμό του Παλαιστινιακού λαού, έτσι και τώρα, όπου ΗΠΑ και ΝΑΤΟ επιχειρούν να δίνουν τους περιοριστικούς ανταγωνισμούς και να δυναμητήσουν περαιτέρω το κλίμα στη Μέση Ανατολή, που ήδη μυρίζει μπαρούτι, βομβαρδίζοντας την Ιεμένη, αδιαφορώντας δηλαδή πλήρως για τις ανυπολόγιστες συνέπειες που μπορεί να έχει για τους λαούς, η χώρα μας αποτελεί πάντα το πρωτοπαλίκαρο του ΝΑΤΟ, έτοιμη να συμβάλλει με κάθε τρόπο. Όλα αυτά τα οικονομικά βάρη πέφτουν στις πλάτες μας, βλέποντας την ακρίβεια ζωής να έχει χτυπήσει κόκκινο και όλα τα κομμάτια της κοινωνίας να κινητοποιούνται ενάντια της. Και εμείς θέλουμε να συνεννώσουμε την πάλη μας με όλο αυτόν τον κόσμο και τα εργατικά σωματεία που βρίσκονται εδώ πέρα τώρα. Ενάντια στην πολιτική που ενδιαφέρεται για τα υπερκέρδη των λίγων, αφήνοντας απροστάτευτους τους ανθρώπους του μεροκάματου. Ενάντια στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, που για να κλείσει ραντεβού σε ένα νοσοκομείο δημόσιο χρειάζεται να περιμένεις μισό χρόνο, που δεν υπάρχουν κρεβάτια για τους ασθενείς, που τέλος πάντων φαίνεται ξεκάθαρα τι σημαίνει ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου, και που είδαμε και πέρσι τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση στου σιδηροδρομικού, που στο τέλος του μήνα κλείνει και ένας χρόνος από το δυστύχημα του Τεμπών και ο σύλλογος μας θα είναι στην μεγάλη κινητοποίηση των εργατικών σωματείων και την απεργία. Αλλά θεωρούμε κιόλας και πολύ προθετική την κίνηση, την κατεύθυνση που έχουν μπει από θετικούς συλλόγους στην Αθήνα και κάποιους θετικούς συλλόγους της πόλης για κινητοποίηση στα Τέμπη στις 17 του μηνός, για να μπει και ένας τόνος και μια κλιμάκωση, και θεωρούμε πολύ προθετικό και να συνοηθούν και τα σωματεία και να δώσουν μαζί αυτή την πάλη. Και τώρα βλέπουμε τις προσπάθειες της κυβέρνησης να ιδρύσουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, αναιρώντας το λαϊκό κεκτημένο της μαζικής δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Μια προσπάθεια επιβολής της ισχύς του κεφαλαίου πάνω στον αγωνιζόμενο λαό, αλλά και ένα νέο τρόπο υπεραρπαγής του ήδη συρρυκνωμένου εισοδήματος των οικοκυριών. Ο υγιής ανταγωνισμός που επιφυλάσσει η κυβέρνηση για τη δημόσια πανεπιστήμια δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αναγκαστική υιοθέτηση ενός πλήρως ασφυκτικά και αποστηρωμένου πλαίσιου σπουδών στα ιδιωτικά που είναι ήδη νόμος. Ναι, σε σύγκριση με τα ιδιωτικά, τέλος πάντων. Στόχος είναι λοιπόν η βία μεταβολή του σχετισμού δυνάμεων μέσα από το δόγμα δίδακτρα που θα άρχισε η κατάρριξη του συνδικαλισμού επιπληρωμής στις φοιτητικές παροχές. Η κυβέρνηση κοιτάει πώς θα γίνει ακαδημαϊκό θέατρο η χώρα μας, αδιαφορώντας πλήρως αν τελικά οι απόφοιτοι αυτοί θα μείνουν στη χώρα αυτή, επειδή η αγορά εργασίας είναι γεμάτη από κακοποιημένες θέσεις. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μέσα τις συνεννεύσεις, καταλήψεις και τις πορείες, όπως και την πανελλαδική της Πέμπτης αυτής, που θα πλημμυρίσει Αθήνα από κόσμο, που θα βροχοφωνάζει ότι θέλουμε ενιαία δημόσια δωρεάν εκπαίδευση για όλους, και θα το πάμε μέχρι τέλους. Μέχρι να μην ακούει η τελέχεια για ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, και μέχρι να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορούμε να ζούμε στον τόπο μας με αξιοπρέπεια.